Πράγματι, στη χώρα μας υπήρξε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η Ελλάδα ήταν όχι απλώς στα όρια, αλλά απολύτως χρεοκοπημένη και το 2010 αλλά και το 2015, το οποίο οδήγησε σε αποφάσεις οι οποίες ήταν δυσανάλογα επιβαρυντικές για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων αλλά και πολιτών. Πράγματι, η συνδρομητική τηλεόραση έχει επιβαρυνθεί και γι' αυτόν τον λόγο νομίζουμε ότι ένας από τους κύριους στόχους που πρέπει να έχουμε το επόμενο διάστημα είναι οι φοροελαφρύνσεις και σε αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν και ανταγωνισμό από πολυεθνικούς κολοσσούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς προχωρήσαμε και στην μείωση του φόρου της τηλεοπτικής διαφήμισης από το 20% στο 5%, όχι μόνο για τις πανελλαδικής εμβέλειας ή τα περιφερειακά κανάλια, αλλά και για τα συνδρομητικά δίκτυα, ενώ την ίδια στιγμή ρυθμίσαμε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο ήταν απολύτως ασίδωτο για 30 και πλέον χρόνια στη χώρα μας, πράγμα το οποίο δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τον ανταγωνισμό μεταξύ συνδρομητικών και πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών παρόχων, ενώ την ίδια στιγμή πρωταγωνιστήσαμε σε μια γενναία διαπραγμάτευση όπου υποχρεώσαμε τις πλατφόρμες τύπου Netflix, αυτούς τους μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς, να έχουν τουλάχιστον 30% ψηφιακό ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι και εσείς εδώ στην Νόβα πρέπει να στηρίξετε το ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να δημιουργήσουμε υγιείς όρους ανταγωνισμού σε αυτό το δύσκολα ρυθμιζόμενο τοπίο.